Τζαμί Ισλαμικό Κέντρο στην Αθήνα. Εμείς διαφωνούμε κάθετα, δεν το συζητούμε καν. Και μάλιστα όταν είχε έρθει το θέμα κατά τη διάρκεια που εμείς ήμασταν στην κυβέρνηση, το έχω ξεκαθαρίσει ότι δεν μπορεί να γίνει Ισλαμικό Κέντρο στην Αθήνα. Το θεωρώ αδιανόητο. Καλύτερα να υπάρχουν αυτοί οι οίκοι προσευχής που υπάρχουν σήμερα, παρά να γίνει ένα άντρο των Ισλαμιστών. Καταρχήν, πού θα ανήκει, στους Ιήτες ή στους Σουνίτες? Αυτοί οι δύο επικοινωνούν μεταξύ τους μόνο με βόμβες. Αυτό θα κάνουμε στην Αθήνα? Γι' αυτό προορίζουμε το Βοτανικό? Το θεωρώ εντελώς διανόητο. Εάν κάποιοι θέλουν σ' όλοι και καλά, όπως άκουσα πριν από λίγο να το δηλώνει ο κύριος Καμένος, να γίνει ένα τζαμί στην Αθήνα, εμείς αμέσως θα προτάξουμε τη σκέψη μας, την αρχή της ομολόγου σχέσης με την Τουρκία. Επαναφορά της Αγίας Σοφίας στην Ορθοδοξία, επαναφορά της Αγίας Σοφίας στην Ορθοδοξία και βεβαίως να ξαναλειτουργήσει το τζαμί το οποίο υπάρχει στην Αθήνα. Αυτό το οποίο υπάρχει, το ιστορικό. Αυτή είναι η συμφωνία. Ομόλογη σχέση. Ανοίξτε την Αγία Σοφιά, να ανοίξουμε αυτό το τζαμί το οποίο υπάρχει. Αυτή είναι η πρότασή μας. Να κάνουμε όμως ένα καινούριο Ισλαμικό κέντρο που θα χωράει μέσα χίλιους προσκυνητές του Ισλάμ, ενώ η δικιά μας η Μητρόπολη των 150 θέσεων να μην μπορεί τόσα χρόνια να αποκατασταθεί. Είναι λογική. Δεν πάει φτιάξουμε Μητρόπολη από τους σεισμούς του 9, του 99. Δεν πάει τη φτιάξουμε, την έχουμε κλεισμένη. Και πάμε στον Άγιο Διονύση, στον Αεροπαγίτη. Και θα κάνουμε το Ισλαμικό κέντρο, το τζαμί, με λεφτά του φορολογούμενου πολίτη. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να μου εξηγήσει κάποιος αυτή τη λογική που μου κάνει ότι είπα ότι υποστρέφουν και κάποιοι άνθρωποι που δεν το περίμενε κανείς. Αλλά σε αυτή την χώρα που ζούμε, σε αυτή την προεκλογική περίοδο, έχουν ακουστεί όλα.